κύριος Δαβέτας, ο δημοσθένης ο Δαβέτας, ο οποίος αυτός είναι στη Γαλλία, έρχεται από τη Γαλλία. Είμαι στο Σαρβόνι στο Παρί 4 και στο Ινστιτούτο des Études Supérieures d'Art. Ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και το οποίο το βιβλίο αυτό το συντονισμό τον είχε ο Γεράσιμος Αμπαγκράτης. Να θυμηθεί. Η ευκαιρία να πραγματικά να μάθουμε εμείς και ο Κεραίοι πολλά. Έχουν γίνει πολλά πράγματα στην Γερμανία. Το ισχύει. Μέσα από την ιστορία, τα οποία τα βλέπουμε κατά περιόδους. Καλό θα ήταν αυτός όλος τέτοιου είδους εργασίες να μπορέσουν μάλιστα να περάσουν. Να υπάρχει και μια. Λοιπόν. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε όχι μόνο για αυτό, θα κουβεντιάσουμε και για άλλα θέματα. Και ιδιαίτερα εγώ σήμερα θα ήθελα να σχολιάσουμε κάποια θέματα. Εχθές έγινε το εξής. Μετά από πολύ καιρό είδαμε έναν πρωθυπουργό να βγαίνει σε όλα τα μέσα ταυτόχρονα. Μάλιστα, όπως λέγαμε στο διάλειμμα προηγουμένως. Κυριολεκτικό διάγγελμα. Διάγγελμα προετοιμασίας. Ναι, είχε δύο βασικά στοιχεία. Το ένα στοιχείο ήταν να περάσει στον κόσμο το αίσθημα της λογικής της ψυχολογίας. Το αίσθημα δικαίου. Να καταλάβει ο κόσμος ότι έχουμε δίκαιο και ότι η κυβέρνηση υπηρετεί αυτό το αίσθημα δικαίου. Mm-hmm. Και ότι είναι συνεπής σε αυτά τα οποία έχει αναλάβει όταν ανέλαβε σαν κυβέρνηση. Απ' την άλλη. Ήταν μια απάντηση στο δεύτερο μέρος απέναντι στην διαχρονική φοβία που έχουμε με τους Τούρκους. Ότι οι Τούρκοι είναι αυτοί οι αγριάνθρωποι, οι δυνατοί, οι οποίοι θα έρθουν, θα μας σκοτώσουν και οτιδήποτε άλλο. Εδώ πέρα, με βάση το χρονοδιάγραμμα, μάλλον τις περιγραφές που έκανε, με τις συμμαχίες που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, αλλά και από ό,τι ξέρουμε, την ισχυρότατη συμμαχία με τη Γαλλία, μην ξεχνάτε ότι ο Μακρόν κατέβασε τα πλοία. Χτες, και το είπε ανοιχτά, για στήριξη Ελλάδας και Κύπρου, αυτό και μόνο ανακούμε. Σήμερα μπαίνουμε όμως σε μια άλλη εποχή. Βλέπω όμως, διαπιστώνεται Δημοσθένη, και το έχεις γράψει σε πολλά βιβλία, ότι αυτό το στοιχείο το μουσουλμανικό, ή αυτή η δύο, αυτό το θρήσκευμα το μουσουλμανικό, ο Ερντογάν το χρησιμοποιεί για να παίξει έναν άλλο ρόλο, όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Ναι, αν μου επιτρέπει ο κ. Συνάδελφος, μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό το οποίο λέει ο κ. Δαβίδης, ο Γιάννης. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο στοιχεία. Απ' τη μία έχουμε το φάντασμα του συλλογικού ασυνείδητου, το ιστορικό συλλογικό ασυνείδητο, και απ' το άλλο έχουμε την πραγματικότητα. Έχω την εντύπωση ότι ο Ερντογάν και η παρέα του ζουν με το φάντασμα ενός συλλογικού ασυνείδητου, το οποίο λέγεται Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να το πω με απλά λόγια, ενός ονείρου, το οποίο ήταν στο παρελθόν. Θέλουν με οποιοδήποτε τρόπο, α ή β τρόπο, να το επαναφέρουν στη σημερινή πραγματικότητα, ξέροντας βέβαια τις οποιασδήποτε αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά ξεκινούν από εκεί που θεωρούν ότι είναι εύκολο. Δηλαδή, από την περιφέρεια της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, που θεωρούν ότι είναι πολύ πιο ισχυροί σε σχέση με τους Κούρδους, τους Σύριους, το είδαμε, στη Λιβύη, στην Ελλάδα. Είδαμε όμως ταυτόχρονα ότι με την απόφαση του Ερντογκάν με την Αγία Σοφία κήρυξε ουσιαστικά το τέλος του κεμαλισμού και της μοντέρνας αντίληψης της Τουρκίας. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι ο συλλογικό ασυνείδητο φεύγει με έναν επικίνδυνο τρόπο προς μια αντίληψη όπου το Ισλάμ, η θρησκεία, είναι πολύ ισχυρή. Και σαν απόδειξη μπορώ να πω το εξής. Όταν ερωτήθηκε ο Ερντογκάν, όταν είχε πάει κάποια στιγμή σε ένα χωριό του Πόντου, ερωτήθηκε εάν είναι ποντιακής καταγωγής από τον παππού του. Η απάντησή του ήταν πολύ έξυπνη διπλωματική. Λέει, όταν ρώτησα τον πατέρα μου, μου είπε ο πατέρας μου ότι όταν θα πάμε να νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι για εσωτερική κατανάλωση. Τελείωσε αυτό το παιχνίδι για εσωτερική κατανάλωση. Είναι πια το 30% και πολύ λέω στο εσωτερικό της Τουρκίας. Το 70% είναι απόφαση της Τουρκίας να πάρει εδάφη. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάρει κάποια νησιά και δεν το λέω με πλήρη επίγνωση του να μην μεταδώσω πανικό ή αγωνία, περισσότερο εγρήγορηση θέλω να κάνω στον κόσμο. Άρα λοιπόν, το έχουμε πάρει αυτό μάθημα, τότε λαθεύουμε και είναι καιρός να πάψουμε, να αφήνουμε την Τουρκία να παίζει 100% παιχνίδι σε βάρος εμάς οι οποίοι μπαίνουμε στο ρόλο του αδύναμου. Διαφορετικό η Τουρκία. Είναι λίγο διαφορετικό. Το Ισλάμ, εδώ στην Τουρκία έχουμε ότι είναι δύο δυνάμεις. Απ' τη μία υπάρχει η έννοια του Ισλάμ που προωθεί ο Ερντογκάν και απ' την άλλη υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι το λεγόμενο κοσμοπολίτικο στοιχείο ή αν θέλουμε το κοσμικό στοιχείο. Αυτά τα δύο στοιχεία συγκρούονται εσωτερικά στην Τουρκία. Άρα, αν νικήσει ο Ερντογκάν, ενσωματώνει και τα δύο στοιχεία. Και το θρησκευτικό στοιχείο της επέκτασης, το παίζει ήρωας θρησκευόμενος
απέναντι στο Ισλάμ και ταυτόχρονα παίρνει εδάφη. Ωραία. Συνέχεια εδάφη παίρνει. Ας αφήσουμε για λίγο την Τουρκία, αγαπητέ Γεράσιμο Βαγκάδη, και να πάμε στα δικά μας. Γενετικό πολιτισμό της, αν μου επιτραπεί αυτός ο όρος, είναι νεολογισμός, αλλά έχει μία. Στο έπακρον κάθε ευκαιρία που τους παρουσιάζεται. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ προσωπικά είναι ο πρώτος ρόλος, ο πρώτος λόγος. Από εκεί και πέρα, εφόσον η Τουρκία δεν αναγείρει διάφορα τέτοια ζητήματα κτλ, μπορεί μέσω των αγωγών να είναι και αυτή μέρος σε διάφορα πρακτικά ζητήματα. Αλλά το κύριο μέρος των πλουτοπαραγωγικών περιοχών και πηγών ανήκει στην ευρωπαϊκή δυτική αντίληψη. Αυτή δεν προβλήματα. Πιστεύω είναι κακό. Ναι, αλλά βλέπω τα κείμενα στα κείμενα. Είμαι δυσπιστός. Εγώ το βλέπετε και σε άρθρα στην Ευρώπη. Σε άρθρα στην Ευρώπη σημαντικά. Ο Μακρόν. Τσιπάκι με το εμβόλιο να μας βάλουν τσιπάκι και να μας ελέγχουν. Τι συμβαίνει κατά την άποψή σας? Εκπέμπτω και γράψει. Ανασφάλεια στον κόσμο. Αυτό πρέπει να προσεχθεί. Αυτό λέω εγώ. Προσέξουμε για να μην έχουμε ακρότητες εθνικιστικές και ακροδεξίες κορώνες. Τι είναι και το οποίο θα χαρακτηρίζει κατά την άποψή σας? Είναι αυτός ο οποίος θα έχει μια την ειδική προστατευτική μάσκα και αυτή θα τη φοράει παντού? Έχει να κάνει το ίδιο. Παράδειγματος χάρη, γίνομαι, προσπαθώ να, γίνω να μιλήσω απλουστευτικά, Γεράσιμε. Χαρακτηριστικά. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί ο κάθε άνθρωπος να τη μεταφέρει λόγω των μετακινήσεων παντού. Να φροντίσουμε την υγεία μας. Διότι πάνω απ' όλα το. Για την ελληνική ταυτότητα και την κουλτούρα. Αυτή είναι η ταυτότητα του Έλληνα, αυτή είναι η κουλτούρα του σήμερα. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτή. Α, αλλά, δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Αλλά είναι όμως. Από το θα έπρεπε. Η ταυτότητα του Έλληνα σήμερα έχει δύο χαρακτηριστικά και κλείνω πολύ γρήγορα. Το ένα χαρακτηριστικό είναι της ευκολίας, της μεγάλης ευκολίας, της εύκολης κατανάλωσης.